λένε Ευαγγέλη Αχτσαλή και είμαι γιατρός. Γεννήθηκα το 1975 στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, μια λαϊκή γειτονιά στα δυτικά της πόλης, όπου παίζαμε σε δρόμους, σαλάνες, μπάλα, τζαμί, τσανταλίνα, μανταλίνα, μακριά γαϊδούρα για τους νότιους. Και μετά ήρθε ο Γκάλης και το γυρίσαμε όλοι στο μπάσκετ. Ο παππούς μου ήταν φούρναρης και με τη γιαγιά μου μένανε πάνω από το φούρνο. Ακόμα θυμάμαι τη μυρωδιά του φρεσκοφουρνισμένου ψωμιού. Έχω δύο υπέροχα κοριτσάκια με τη σύζυγό μου Σύση, η οποία είναι οδοντίατρος. Ποια είναι η χειρότερη φάση του Βαγγέλη? Όταν χάνεις την μπάλα, έρχεται μουτρωμένος. Το ποδόσφαιρο θέλει ενέργεια, πάθος, αλλά και σκέψη. Όπως η ζωή, αλλά και η πολιτική, όπου απαιτείται στοχοπροσήλωση και αφοσίωση σε έναν κοινό στόχο, τη νίκη. Αν ένας στην ομάδα είναι ατομιστής και δεν δίνει πάσες, χάνει όλη η ομάδα. Αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική εξαιτίας ακριβώς αυτών των κοριτσιών, γιατί δεν θέλω να ξενιτευτούν όπως κάναν και εξακολουθούν να κάνουν τόσα Ελληνόπουλα. Η χώρα μας έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστεί και οι πολίτες της να ευημερούν, χωρίς να εξαρτώμαστε από τα ψηφοθυρικά επιδόματα που μοιράζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Αν το τολμήσουμε, μπορούμε καλύτερα. Η Ελλάδα παραμένει ένα εξαθλειωμένο οθωμανοσοβιετικό μόρφωμα που έχει αλλεργία στην καινοτομία, στην αξιολόγηση, στην ατομική επιτυχία. Ο Δαρβίνος μας διδάσκει ότι όποιος δεν εξελίσσεται, πεθαίνει. Το δικό μας κράτος έχει μείνει κολλημένο κάποιες δεκαετίες πίσω, με αποτέλεσμα αντί για ρυθμιστής της οικονομικής δραστηριότητας και αρρωγός της επιχειρηματικότητας, που είναι αυτή που παράγει πλούτο και φέρνει ευημερία, να παραμένει επικυρίαρχος και συνεταίρος μας. Ένα εμπόδιο δηλαδή, ακόμα και σήμερα, με μια υποτιθέμενη φιλελεύθερη κυβέρνηση. Τα πρόσωπα αλλάζουν, οι ιδέες ποτέ. Δημιουργία. Πολιτική από πολίτες. Μετά από 10 χρόνια μνημόνια και 5 εκτός αυτών, η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας έχει συνειδητοποιήσει πως δεν υπάρχουν ούτε λεφτόδεντρα, ούτε εύκολες λύσεις περί ανάπτυξης με ένα νόμο σε ένα άρθρο. Αυτό που απαιτείται είναι σχέδιο, έμπνευση και όραμα που θα δώσουν προοπτική στον Έλληνα πολίτη. Πολυνομία, δεδαλώδες φορολογικό που αλλάζει 2 και 3 φορές μέσα στο ίδιο έτος και γραφειοκρατία συνθέτουν ένα σκηνικό που μόνο πραγματικοί ήρωες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ή οι μέτεροι. Αντί το κράτος να είναι ρυθμιστής και αρρωγός στο επιχειρήν, θέτει διαρκώς προσκόμματα και εμπόδια στην υγιή λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας και των ανοιχτών αγορών. Η θέση της δημιουργίας είναι η απλοποίηση της φορολογίας με την υιοθέτηση flat tax 15% που θα λειτουργήσει σαν κίνητρο προς προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες θα δημιουργήσουν αξιοπρεπείς, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας εδώ, στον τόπο μας, ώστε να μην αναγκάζονται τα παιδιά μας να ξενιτεύονται προς αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο στις 4 γωνιές του πλανήτη. Αυτό το μέτρο θα καταστήσει και τη φοροδιαφυγή ασύμφορη, αφού τα έξοδα θα αναγνωρίζονται και θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Έχουμε την τύχη να ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, όπου βουνοκορφές και πεδιάδες εναλλάσσονται με χρυσές ακρογιαλιές. Έχουμε την τύχη να μιλάμε μία από τις αρχαιότερες γλώσσες, με αξιοζήλευτη εκφραστικότητα, τη γλώσσα του Ομήρου, του Σολομού και του Καβάφη. Έχουμε την τύχη να είμαστε απόγονοι του πολυμήχανου Οδυσσέα, του Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά και του Ωνάση. Κι όμως, αυτή η ευλογημένη γη ακόμα στέλνει τα παιδιά της στην ξενιτιά. Η Ήπεθρος που άλλοτε έσφιζε από ζωντάνια, ερημώνει. Βιοτεχνίες που δίναν δουλειές σήμερα ρημάζουν. Στερούμενη ενός εθνικού οράματος, η πολιτική κάστα που διαφεντεύει τη χώρα νοιάζεται μόνο για τη διαιώνιση της εξουσίας της. Δεν έχουμε πλέον τίποτα να περιμένουμε από μια πολιτική ελίτ που με πρόσχημα τα επιδόματα καθιστά όλο και περισσότερους αυτόβουλους πολίτες εξαρτημένους ψηφοφόρους. Ήρθε η ώρα εμείς, οι πολίτες, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Με έμπνευση, μεράκι και φαντασία μπορούμε να ξαναδώσουμε στην πατρίδα μας τη χαμένη της αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Εσείς είσαστε οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Κάντε την οργή σας δημιουργία. Δημιουργία. Πολιτική από πολίτες. Η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Στη χώρα μας, αυτό το υπέρτατο αγαθό τίθεται ένα αμφιβόλο, όχι μόνο από την υψηλή εγκληματικότητα, αλλά και από μια σειρά άλλων εξωγενών κινδύνων, όπως τα τροχαία και εσχάτως δυστυχώς και οι λοιπές μεταφορές. Ο πολίτης νιώθει απροστάτευτος, ανήμπορος να αντιδράσει στο έλεος εγκληματιών και ταραχοποιών που δρούν με την ανοχή και εν γνώση της πολιτείας. Δεν είναι όμως μόνο η υψηλή εγκληματικότητα που παραβλάπτει την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, είναι και η χαμηλή. Ως πότε θα παραμένουμε απαθείς στους ευπαθείς που λιμένονται τις υποδομές της χώρας με πρόσχημα την ιδιαιτερότητά τους και το δικαίωμα στη διαφορετικότητα?
Η πρόταση της δημιουργίας κοινότητας πολιτών είναι το μοντέλο 3 strikes, 3 χτυπήματα. Την πρώτη φορά θα είμαι ποιητής μαζί σου και θα σε επιπλήξω. Τη δεύτερη θα είμαι αυστηρός και την τρίτη δεν θα σου επιτρέψω επουδενή να υποτροπιάσεις με οποιοδήποτε κόστος. Η δικαιοσύνη είναι ανθρώπινο ένστικτο. Οποτεδήποτε αδικείται κάποιος, χτυπάει ένα καμπανάκι μέσα μας, παιδιόθεν, που μας λέει «Εδώ κάτι δεν πήγε καλά». Ο μέσος χρόνος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι τα 5 χρόνια. Τόσο παίρνει κατά μέσο όρο να τελεσιδικήσει μια δικαστική απόφαση. Εξωφρενικό. Το σκάνδαλο της Siemens αρχιοθετήθηκε λόγω παραγραφής. Το διανοείστε? Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, εμείς ακόμα καθαρογράφουμε δίκες. Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης συνιστά ουσιαστικά άρνηση δικία και επιβραβεύει αντί να τιμωρεί τον θήτη. Επιπλέον, δρά αποτρεπτικά στην προσέλκυση επενδύσεων. Όταν ο επενδυτής ξέρει ότι αν κολλήσει το project δικαστικά θα πάρει μισή δεκαετία να ξεκολλήσει, λογικό είναι να επιλέξει άλλον επενδυτικό προορισμό. Και κάπως έτσι, η μόνη βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Εμείς στη δημιουργία είμαστε υπέρ της ουσιαστικής ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης και όχι της γραφειοκρατίας της, της λειτουργίας των δικαστικών αιθουσών και το απόγευμα και γενικά υπέρ όλων εκείνων των μέτρων που θα επισπεύσουν την απονομή της, ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας και δικαιοσύνης σε όλους τους πολίτες. Εσείς ξέρετε ποιος είναι ο οικογενειακός σας γιατρός? Η ανθρώπινη ζωή και κατά προέκταση η υγεία είναι το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας οφείλει να είναι η παροχή αξιοπρεπών και προσβάσιμων σε όλους τους πολίτες υπηρεσιών υγείας. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι στις μέρες μας απέχουμε παρασάγκας από αυτό. Μετά από δεκαετίες σχετικών εξαγγελιών, ήρθε η ώρα επιτέλους να αναπτύξουμε ένα αξιοπρεπές σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας που θα γλιτώνει τα νοσοκομεία μας και τους εργαζόμενους αυτά από απλά κριολογήματα και πονόλεμους, για να ασχοληθούν με αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη νοσοκομιακής περίθαλψης. Η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη θα γίνεται μόνο μετά από παραπομπή του οικογενειακού γιατρού, με την εξαίρεση βέβαια των επειγόντων περιστατικών, τα οποία θα κρίνονται από το τμήμα διαλογής περιστατικών, που θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, όλοι ξέρουμε ότι πληρώνουμε υπερβολικά για να λαμβάνουμε χείριστες υπηρεσίες υγείας και είναι αμφίβολο αν και τι συντάξεις θα λάβουμε. Η πρόταση της δημιουργίας είναι η δημιουργία μεικτού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με ισχυρή παρουσία του ιδιωτικού τομέα, όπου η δημόσια ασφάλιση θα περιλαμβάνει ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών, που θα είναι για όλους το ίδιο, θα δίνεται όμως η δυνατότητα επιπρόσθετης ιδιωτικής ασφάλισης με τα αντίστοιχα κίνητρα, παραδείγματος χάρη να φοροεκπίπτει το ασφάλιστρο για επιπλέον παροχές. Η παιδεία είναι η σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον μιας χώρας. Εξορισμού. Ο σωστός σχεδιασμός στην παιδεία γίνεται με ορίζοντα δεκαετιών και δεν περιορίζεται στις αίθουσες διδασκαλίας. Είναι κάτι ευρύτερο τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά. Ρόλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής προσωπικότητας, θωρακισμένης με γνώσεις που θα τη διασφαλίζουν από πιθανούς κινδύνους σε όλη της τη ζωή. Για πολλωστή φορά στην κατάταξη της PISA, δυστυχώς είμαστε πέμπτοι από το τέλος. Αυτό συμβαίνει γιατί παράγουμε αριστούχους στα χαρτιά, αλλά λειτουργικά αναλφάβητους από φύτους. Και είναι λογικό ένα σχολείο που δεν αξιολογεί τους υπεύθυνους για την εκπαίδευση αλλά και την αξιολόγηση των παιδιών μας, τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Πάγια θέση της δημιουργίας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιμορφώνονται αλλά και να αξιολογούνται καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους και ότι θα πρέπει επιτέλους να εκπαραθυρωθούν οι κομματικές παρατάξεις μέσα από τα πανεπιστήμια. Ο ρόλος των πανεπιστημίων είναι να βγάζουν ωφέλιμους για την κοινωνία επιστήμονες και ερευνητές και όχι κομματικά στελέχη. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Κι όμως, οι πολίτες της λένε: Πρέπει να ξενιτευτώ. Πρέπει να βγάλω το μήνα. Θέλω να γυρίσω στη χώρα μου. Θέλω να κάνω οικογένεια. Θέλω να ζω αξιοπρεπώς από τη δουλειά μου. Μπορώ να κοιτάζω μπροστά. Μπορώ να πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Μπορώ να ελπίζω. Για την πατρίδα μου. Για μένα. Για τα παιδιά μου. Αν το τολμήσουμε, μπορούμε καλύτερα. Είμαστε η Δημιουργία, μια κοινότητα ανήσυχων, ενεργών πολιτών, άνθρωποι ξεχωριστοί σαν και εσάς.